Αυτό που οι πολίτες επιζητούν από τους πολιτικούς ηγέτες είναι την αξιοπιστία και την σοβαρότητα. Την διατήρηση ενός επιπέδου στον πολιτικό διάλογο. Την επικέντρωση στα μεγάλα και υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος και η κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά δυστυχώς απουσίαζαν από την προχθεσινή προεδρική διάσκεψη, όπως απουσιάζουν και από την όλη κυβερνητική πολιτική την τελευταία τριετία. Ο πρόεδρος επιχείρησε να χρησιμοποιήσει μεθόδους φτηνής πολιτικής προπαγάνδας. Δήλωσε επί λέξη ότι τώρα σας δίνω την είδηση. Φωτογράφησε και εξέθεσε με τρόπο απαράδεκτο ανθρώπους απλώς και μόνο επειδή του ασκούν κριτική. Και τελικά έμεινε εκτεθειμένος ο ίδιος. Τρέχουν σήμερα οι εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ και του Προεδρικού να δηλώσουν ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην ουσία της πολιτικής. Κάπως αργά το θυμήθηκαν. Ο δε Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει πλέον να αποδείξει στην πράξη την συνέπεια προς τις δικές του θέσεις αρχής, όπως με στόμφο της παρουσίασε στον κυπριακό λαό. Εάν δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που ο ίδιος έχει διορίσει σε υπουργικά ή άλλα υψηλά αξιώματα και τα οποία έχουν λάβει ανεργιακό επίδομα μετά την αποχώρηση τους από αντίστοιχες θέσεις που και στο παρελθόν κατήχαν, τότε με βάση τα λεγόμενα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να απομακρυνθούν. Και αυτό ακριβώς έχουμε ζητήσει με επιστολή του αναπληρωτή Πρόεδρου του κόμματος, η οποία μόλις παραδόθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και την οποία δίνουμε στη δημοσιότητα.